Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο και τελευταίο ημίωρο. Γελάμε και με τα μηνύματα και με την κουβέντα που έχουμε. Λέει ένας φίλος, πες μου ρε, λέει, γιατί δεν παίζει 4-4-2 ο Δερμιτζάκης. Τι ασχολείται. Πάρε το τηλέφωνο. Τα έχει δοκιμάσει όλα. Και πάρε το τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί δεν παίζει 4-4-2. Τι να παίξει, ό,τι και να παίξει. Και 4-3-3 να παίξει, πάλι το ίδιο πράγμα θα βγει. Εντάξει, αφού του λες τον Λίνο, μην βγάζει σέντρα, αυτό βγάζει σέντρε. Οι δύο στι τρει σέντρε ήταν να πούμε εκτό γηπέδου. Και νομίζω και κατηφορικό είναι το γήπεδο για τη Ξάνθη. Έχει λίγο μια ψιλοκατηφόρα από πίσω. Ναι. Γι' αυτό έχει μια κλίση εκεί και όλη την ώρα καντίνιαζε μόνο του μετά. Έτσι. Δεν του πήγαινε το παιχνίδι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τα έχει δοκιμάσει όλα. Πόσε τούμπε ο Ελζάρε, κύριε παιδί μου, δεν μπορούσε να πάρει. Δεν το πήρε το πέναλτι. Δηλαδή... Το ένα σου λέω εντάξει, δίνεται πέναλτι, έτσι. Το ένα δίνεται πέναλτι. Αν ήταν άλλη ομάδα θα το δίνε σίγουρα. Να και σε αυτό το παιχνίδι γιατί δεν βγήκε ο Μαρινάκης πάλι να παραπονηθεί. Γιατί δεν βγήκε ο Μαρινάκης να παραπονηθεί. Συμφωνώ. Για ποιο λόγο. Πρόεδρος του Super League δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω μετά θα γίνεις γραφικός. Θα σε πούνε γραφικό. Ας γίνουμε μετά. Κι εμείς. Όλοι έχουν γίνει. Πειράζει να γίνουμε κι εμείς. Ναι, εντάξει. Τώρα, άμα είναι ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, σίγουρα. Εντάξει, γιατί όχι. Σίγουρα θα βγαίνουν όλοι να μιλάνε. Εγώ ακόμα ο Πανόπουλος από Ρόπες δεν έχει βγάλει δήλωση. Δεν έχει κάνει ανακοίνωση για διαιτησία. Εντάξει, επειδή ο Πανόπουλος μέχρι τώρα δεν είχε άλλους βαθμούς. Τώρα ήταν η πρώτη νίκη που έχει κάνει. Πότε ήταν, πόσο. Δεν είχε απόδοση μέχρι τώρα στα μάτς. Οπότε... Πέρασε πόσα έβαλε, 8, 9, 10. Σου λέει τώρα τι να. Μία-μία τον πήγαινε. Πολλές φορές κάθε Κυριακή. Μην με πάρουμε τις ντομάτες να βγάζω και ανακοινώσεις, γιατί βλέπω ότι ούτως ή άλλως η ομάδα δεν προχωράει, δεν με πατάει. Οπότε λογικό είναι. Εντάξει. Εγώ πάντως θέλω να σταθώ λίγο στο τελευταίο. Τα τελευταία πλάνα που είδαμε έτσι λίγο από το βίντεο ήταν το μάτς του Ολυμπιακού Βόλου με την ΑΕΚ, έτσι. Να. Καλώς τα παιδιά, τα 3-1. Είπε, λέει πάλι ο Μπέος τους είπε ότι 3 γκολ θα βάλω, λες, στην ΑΕΚ. Ο Μπέος δεν είπε αυτό. Ο Μπέος δήλωσε προ-μάτς. Ναι. Ότι λέει θα σταματήσουμε στα 3. Θα σταματήσουμε στα 3. Θα σταματήσουμε στα 3. Περιμένω να δω τώρα τι δήλωση θα κάνει το Καραϊσκάκη. Και... Γιατί και στον ΠΑΟ κάτι είχε πει. Και στην Τούμπα είχε πει. Λέει θα σταματήσουμε στα 3. Μετά ανασκεύασε τις δηλώσεις γιατί τον κατηγόρησαν και του είπαν όλα αυτά και τι είναι αυτά που λες 3 γκολ στην ΑΕΚ και αυτά. Τα ανασκεύασε. Και μετά αφού τα έβαλε τα 3 γκολ, γύρισε και είπε γιατί δεν το έπαιξα λες στο στοίχημα. Με ένα έτσι επίθετο που κόλλησε. Λέει γιατί δεν το έπαιξα στο στοίχημα. Δεν το ήξερα. Όντως λέει τελικά τα πετύχαμε τα 3. Πω, πω, πω. Και είχε και μια έντονη στιχομηθεία έτσι εκεί λίγο με τον Δημητριάδη στα πολιτήρια τη ΣΑΕ, ξέρω εγώ. Ναι, όντως έγινε και αυτό. Πιαστήκαν και λίγο δύο στα χέρια γιατί είναι και λίγα κιλά. Ποιο θα υπερτερήξει, ποιο θα κερδίσει, ξέρω εγώ, ανάμεσά του. Εντάξει, Μπέος είναι αυτό, γνωστό. Ναι, τώρα δούμε λίγο με το στο Καραϊσκάκη. Θα έχει ενδιαφέρον. Νικητή θα είναι Ολυμπιακό πάντω. Ξέχασα να πω για ένα μήνυμα που λέει ένα φίλο. Λέει. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει αναβαθμιστεί. Δεν βλέπεις που η Β' Εθνική έγινε Football League. Ναι, έχουν αλλάξει ονόματα, ναι, και η Β' και η Γ'. Ναι, όντως. Ναι, είναι για παρατήρηση. Από Football League είναι όπως είναι τα υπουργεία που αλλάξανε. Ας πούμε το παιδί της θρησκευάτων έγινε διαβίου και μάθησης, έτσι. Δηλαδή, ξέσα, το αλλάξει ονομασία τώρα. Εσύ τα ξέρεις, ακόμα σχολείο πηγαίνεις, εντάξει, τα ξέρεις, εμείς δεν... Ναι. Αλλάξαμε που... τώρα την ονομασία, δηλαδή σημαίνει ότι βελτιώθηκε αυτό. Είναι κάτι καινούριο μάλλον. Δεν είναι το παλιό το προηγούμενο. Μην πιάνεις λέει, στο στόμα στον πρόεδρο, είσαι πολύ μικρός. Ακόμα 37, εγώ 35. Για ποιον πρόεδρο αναφέρεται όμως. Μην πιάνεις στο στόμα στον πρόεδρο. Είσαι πολύ μικρός ακόμα. Μήπως ενοχλήθηκε κανείς τίποτα με το... 37 εγώ, 35 όλοι εσείς. Εντάξει, δεν μπορεί ο φίλος να μας βλέπει ότι είμαστε 10. Πρόεδρο λέμε. Μπορεί να είμαστε 10 χρονών. 35 είναι στι, όλοι εδώ είμαστε. Όλοι εδώ είμαστε πάρα την Ακρόπολη. Σε πληροφορώ. Γιατί ρε χάρη, πόσο είσαι. Πόσο είσαι, πόσο χρονών είσαι δηλαδή. 32, σε πόσο είσαι. Τα ίδια. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μας ακούει κανένας, δεν μας βλέπει κανείς. Να το πω, δεν γίνει. Τον υποβολέας το αυτί μας, πώς τον βάζεις. Τα ίδια. Οπότε. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο. Πέρα από το να σοβαρευτούμε λίγο, να σταθούμε λίγο στην παρέτηση Μπάγκεβιτς, έτσι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πόσες φορές αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και θα παραιτηθεί. Και πόσες φορές δεν θα τον θέλουν. Πόσες φορές θα δεν τον θέλουν. Πόσες φορές θα τον δίνουν. Το είδαμε και αυτό φέτος. Να τον δέρουνε. Ο άνθρωπος νομίζω για μένα θα έπρεπε να έχει φύγει ήδη μετά από εκείνο το σκηνικό. Νομίζω βοήθησε τη διοίκηση από το να τον απολύσει, να τον παρετήσει με τη στάση του αυτή. Κάποιοι το είδαν ως λύτρωση, κάποιοι παιδί της ΑΕΚ που δεν τον ήθελαν. Ως λύτρωση και για τον ίδιο, ως λύτρωση και για την ΑΕΚ.
Εντάξει, πολλά ονόματα ακούγονται τώρα στο να προσληφθούν ως προπονητές. Ποιος ακούγεται δηλαδή τώρα έτσι. Ακούγονται αν και δεν μπορεί να πάρει ακριτήριο. Πολύ, το αλλά επί το πλαίσιο αυτά που ακούγονται έχουν να κάνουν με Ισπανόφωνο. Ισπανόφωνο, ναι, με Λατίνο. Εντάξει, τώρα θα δούμε βέβαια τι θα. Κάποιο ποια θα είναι η καλύτερη λύση. Διαρρεύσει, ας πούμε, εγώ βέβαια νομίζω ότι μήπως πέραν των όλων Ισπανόφωνων και όλων των ονομάτων αυτών που έχουν βγει, νομίζω πάλι καταλήξει στο all time στον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλο, ναι. Έτσι και το βλέπω. Είναι Άικ Κωνσταντόπουλο, Λεμονή Ολυμπιακό. Έτσι είναι και Άγγελο Πάουκ. Ναι. Άγγελο Πάουκ, εντάξει, ο Άγγελο μια φορά και έναν καιρό τώρα. Δεν... Ναι, εντάξει, δεν ξαναήρθε βέβαια. Ναι, είναι... Πλέον μετά από τόσα χρόνια που είμαι στην Κύπρο. Στον Παναθηναϊκό, ποιος ο Νιόμπλες είχε γίνει. Ο Νιόμπλες δηλαδή. Εντάξει, ο Νιόμπλες ναι. Δεν ήταν ποτέ μέχρι τώρα. Και αν φύγει, θα ξανάρθει κάποτε. Εντάξει. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πληρώνει τα προβλήματα που είχε μέχρι τώρα. Έτσι. Ούτε η διαιτησία, εντάξει, την αδίκηση στην προηγούμενη αγωνιστική, αλλά πρόβλημα μεγάλο. Όταν, χάνει, όταν προηγείται η άλλη ομάδα στο σκορ, δεν μπορεί να τα ανατρέψει. Κάτι τέτοιο είπε και ο Τζιμπούρ. Κυνηγάμε το σκορ και. Βέβαια, ο οποίος έτσι όπως τον είδα λίγο στις δηλώσεις του, νομίζω ότι κρατιόταν άλλα, σκεφτόταν και άλλα ήθελε να πει από αυτά που είπε. Δηλαδή τις ποντίτες τις παίρνουν με βάση το σύστημα που παίζει ΑΕΚ. Δεν τροφοδοτούμαστε, είπε, και δεν παίρνουμε τις παλιές πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Γιουρούνας δεν στεναχωρέθηκε πολύ. Κοίταξε, φέτος το πάει καλά. Για τον Μπάγεβιτς. Ναι, φέτος όμως ξεκίνησε καλά. Καλά, εντάξει. Έχει φάει ο Πάγκο στον Μπλάνκο που ήταν βασικός και παίζει τον Τζιμπούρ. Ο οποίος Τζιμπούρ βέβαια βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, σκοράρει μέχρι τώρα. Και έχει και αν το κάνει χθες. Ναι, βέβαια δεν περιμέναμε η ΑΕΚ να εμφανιστεί τόσο χαλιά απέναντι σε έναν πάρα πολύ καλό Ολυμπιακό Βόλο. Ναι, σου είπα είναι καλή ομάδα. Και απόρρισαν και ήδη παίχτες. Επειδή την είδα και από κοντά, δηλαδή σου είπα ότι είναι δυνατή ομάδα. Από ό,τι διάβαζα δηλώσεις των παιχτών του Ολυμπιακού Βόλου, δεν περίμεναν και οι ίδιοι να είναι τόσο χάλια. Να εμφανιστεί τόσο χάλια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός Βόλου με έναν προπονητή, το Σάκη του Τζιόλη, που ανέβασε την ομάδα, παραμένει ο ίδιος. Αυτό που μας απομένει να δούμε, σύν όλα τα θετικά που έχει δείξει μέχρι τώρα, είναι να δούμε να έχει και διάρκεια, έτσι. Δηλαδή να παραμείνει, να συνεχίζει να εμφανίζει έτσι αυτό το καλό πρόσωπο. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, ο Μπάγεβιτς μετά από πάρα πολλές φορές που μένει άνεργος επίσης. Και ο ένας Τσιόλης, ο οποίος από ό,τι δήλωσε και πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο, η ομάδα δεν παίζει αντιποδόσφαιρο, έτσι. Δεν κλείνεται ούτε πίσω άμα βάλει γκολ, ούτε να παίξει καταστροφικό ποδόσφαιρο για τον αντίπαλο, να εμποδίσει τον αντίπαλο, ούτε τίποτα. Κυνηγάει το παιχνίδι, χαίρονται οι παίκτες του παιχνίδι, επιθετικά, τακτική, όλα νομίζω είναι. Υπέρ του. Νομίζω, θα επιμείνω δηλαδή σε αυτό που είπα, ότι αν παρουσιαστεί όπως έχει παρουσιαστεί στα δύο τελευταία παιχνίδια, και χθες το ίδιο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Θα ζοριστεί, μάλλον. Θα ζοριστεί. Γιατί, εντάξει, μην παρασυρώμαστε δηλαδή από τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, που όντως έκανε πολλές φάσεις, αλλά ο Ολυμπιακός Βόλου είναι καλή ομάδα. Αν πιάσει και ειδικά δε την απόδοση αυτών των δύο παιχνιδιών. Δεν ξέρω. Μη σκάσει καμιά βόμβα εκεί πέρα, καμιά χειρομοβίδα. Μπα, δεν νομίζω. Ε? Δεν νομίζω. Πάντως, αν κερδίσει, θα κερδίσει ωριακά. Πιστεύω είναι δύσκολο παιχνίδι. Αν παρουσιαστεί έτσι τώρα, άμα δεν ξέρω, αν την Κυριακή Ολυμπιακός Βόλου παρουσιαστεί τόσο χάλια. Εντάξει. Έτσι. Ηρακλής Καβάλα. Μισό λεπτό λέει ένας φίλος. Καλησπέρα, παιδιά. Ο 562. Μήπως έχει πάρει τον Κούπερ. Τελικά αυτός ο Κούπερ πού θα πρωτοπάει. Έλαντε. Τον ήθελε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Ακούστηκε έτσι λίγο τώρα να φύγει ο Νιόμπλης να πάει. Τέταρτη αγωνιστική, ρε παιδί μου, και έχουμε τόση προπονητολογία. Εντάξει, ο οποίος Κούπερ συζητάει στο να νεώσει, είναι θετικό στο να παραμείνει στον Άρη. Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω βέβαια. Δεν αποκλείεται να φύγει ο Κούπερ από τον Άρη τώρα σε αυτή τη δεδομένη κατάσταση. Με τίποτα. Ναι, σε αυτή την κατάσταση που το παιχνίδι τα πάνε πολύ καλά και η ομάδα αρχίζει και στρώνει για να πάει σε μια ΑΕΚ η οποία. Λέει ένα φίλο. Η λίστα με του υποψηφίου είναι Χιμένεθ, Πάολο Σόζα, Μπίλιτ, Ντιέγκο Σιμεώνε. Χιμένεθ ποιο, αυτό που είχε έρθει στον Παναγενικό. Όχι. Ο Μουνιώθ ήταν γένο. Ναι, ο οποίο Χιμένεθ από ό,τι. Ποιο Χιμένεθ είναι. Διάβασα λίγο πιο πριν, έκλεισε τελικά έτσι. Ναι. Σε κάποια ισπανική ομάδα. Οπότε... Πάολο Σόζα πού. Αν πάρει τον Πάολο Σόζα. Ο επικρατέστερος από όλους αυτούς από ό,τι ακούγεται είναι ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Βέβαια είναι λίγο προπονητής ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να αντέξουν οι παίκτες. Βέβαια εντάξει πάει με τους Λατίνους, τα έχει πολύ καλά. Είναι πολύ αυστηρός και δεν ξέρω και το κασέ του. Ωραία, τώρα από εκεί και πέρα εντάξει, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα εκεί με την Στουντιάδες, έχει δηλαδή ένα τίτλο.
Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο. Πολλά ακούγονται. Από αυτά που κυκλοφορούν σε εφημερίδες βγαίνει ότι θα είναι Ισπανόφωνος. Θα είναι Ίδρας. Τώρα θα δούμε. Λέει ένας φίλος. Παιδιά, καλησπέρα. Συγγνώμη, λέει. Αλλά μην γελάσετε, λέει. Προτάθηκαν οι Κιμούρ και Τσπάγια. Χέντε κάτε. Και λέγεται ότι έγιναν επαφές με τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Ότορε Χάγκελ. Όλοι πετυχημένοι βλέπω έτσι. Όλοι πετυχημένοι προτάθηκαν στην ΑΕΚ. Αχ, δεν έμεινε κανένας, ειλικρινά. Ποιος έχει μείνει. Ο Κωνσταντίνος έμεινε. Και κάπου άκουσα και για το Βλάχο είπανε. Κάπου πήρε αυτή μου. Στην Τρίπολη. Δεν νομίζω. Ο Βαγγέλης ο Βλάχος. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω με τίποτα. Τώρα ίσα ίσα που στρώνει η ομάδα και αρχίζει σιγά σιγά και εμφανίζει πρόσωπο έτσι. Αχ, ο Ρεχάγκελ πώς φαίνεται. Ρεχάγκελ. Δεν αλλάζει. Καλή επιλογή. Και ευκαιρία να πάρει και το Χαριστέα η ΑΕΚ. Δεν φεύγει. Θα ρωτήσει την Μπεάτα πρώτα. Ίσα-ίσα θα βρει εκεί το Δέλα. Φυσικά θα ρωτήσει και την Μπεάτα, τη σύζυγο, να πάω ή να μην πάω. Κατάλαβες. Είσαι κακός. Δεν είμαι κακός. Απλά εντάξει. Δεν θα πάρει τη σύζυγο εκεί που θα πάει. Θα επιστρέψει χωρίς τη σύζυγο πού θα πάει. Γίνεται. Να πούμε ότι έχουμε και διακοπή έτσι. Άλλη μια αγωνιστική, ναι. Και μετά είναι η διακοπή για το, για το επόμενο παιχνίδι των προκριματικών για το Euro. Έχουμε δύο εβδομάδες διακοπή μετά από αυτήν την αγωνιστική. Στις 16 Οκτωβρίου είναι η επόμενη αγωνιστική. Ευκαιρία για ανασύνταξη για όλες τις ομάδες. Για αλλαγές για κάποιες ομάδες. Για να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα πολλές ομάδες. Στόχους. Βλέψεις. Νομίζω αυτή τη στιγμή ο μοναδικός προπονητής που δεν κινδυνεύει από τις μεγάλες ομάδες είναι μόνο ο Βαλβέρδε. Έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι δεν είναι, δεν έχω άδικο. Δηλαδή και ο Νιόμπλες κινδυνεύει δηλαδή, από τα παιχνίδια άμα δεν του βγουν καλά. Εντάξει, και ο Κούπερ. Ναι, εντάξει, και ο Κούπερ, παιδί μου. Ούτε και ο Ζουνίδης. Ναι, εντάξει, τώρα μην τα πάμε ούτε γιατί ο Ζουνίδης κινδυνεύει. Εντάξει. Κοίταξε, ο Ζουνίδης δεν κινδυνεύει, αλλά από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα εμφανιστεί. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι πρώτος στη βαθμολογία ο Ηρακλής. Και να μιλήσουμε και για το παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο μας και δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Εντάξει, ένας Ηρακλής που ήταν πρώτος στη βαθμολογία, άρχισε να βρίσκει λίγο πατήματα έτσι να προχωράει. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί από εδώ και πέρα. Εντάξει, ο Ζουνίδης κάνει καλό ξεκίνημα πάντα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο παραμένει έτσι να εμφανίζει στις ομάδες που ήταν. Δηλαδή και στη Λάρισα που ήταν δεν είχε προβλήματα. Πάντως τώρα που λέει ένας φίλος. Πηγαίνω από το ένα στο άλλο και ο Άρης δεν ήταν πολύ καλός. Δηλαδή μέτρια εμφάνιση λέει, αλλά τελικά πήραμε τη νίκη στο τέλος. Αυτή τη φορά μας ήθελε η τύχη. Ναι, ακριβώς. Ένας Άρης ο οποίος έφτασε στο 92-94. Ναι, νομίζω 92-94. Να πάρει τη νίκη με ένα Τσέζαρα και έτσι από μηχανή Θεό που έβαλε τον γκολ εκεί και νομίζω είναι το 7ο γκολ που πετυχαίνει ενάντια στον Αστέρα Τρίπολης με όλες τις ομάδες που ήταν. Νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, μάλλον το μυαλό θα το είχε στη Νορβηγία ο Άρης, φαίνεται. Λίγο Νορβηγία και λίγο Ατλέτικο ακόμα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη παγίδα που έχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ίδιο ακριβώς θέμα με την Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό έτσι. Το ευρωπαϊκό. Το πώς θα διαχειριστούν το. Ακριβώς, ακριβώς. Για μένα νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό. Για όλους είναι και για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι. Εντάξει, απλά ο Παναθηναϊκός, παιδί μου, είχε κάθε χρόνο. Εντάξει, ήταν μέσα αυτή τη διαδικασία διπλά παιχνίδια. Απλώς έχει συνηθίσει, ναι, ότι. Ναι, τα διπλά παιχνίδια αυτά. Εντάξει, τα είχε μέσα στο πρόγραμμά του. Άσχετα με προχωρούσε, ήταν πολλά ή ήταν λίγα. Εντάξει, τώρα είναι η πρώτη φορά και για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, όπως προείπα, που.